Σε μια σπουδαία τοποθέτηση προχώρησε ο Πάνος Ιωαννίδης, ο οποίος μίλησε για το τι θα κάνει με το προσωπικό του, ενώ εξέφρασε την άποψη του για το άνοιγμα των μαγαζιών που έγινε σήμερα. Ο γνωστός σεφ μίλησε στο Μέγκα για τις αλλαγές που θα κάνει στο μαγαζί του, προκειμένου να κρατήσει όλες τις θέσεις εργασίας, αλλά παράλληλα να εξυπηρετηθούν σωστά οι πελάτες, ενώ προημερών είχε φερθεί στο μεγαλύτερο πρόβλημα που έφερνε η καραντίνα. Άλλος με την Ryanair, η είδηση που προκαλεί οργή, συγκεκριμένα ανέφερε πως «είμαστε ακόμα στην οργάνωση». Είμαστε στις προετοιμασίες, το δικό μας μαγαζί ανοίγει την 1η Ιουνίου. Αλλάζουμε κάποια δεδομένα για να είμαστε και οικονομικά καλά, θα δουλεύουμε και μεσημέρι, αλλά και 7 έβδομα, ώστε να κρατήσουμε όλο το προσωπικό και να μπορεί να εξυπηρετείται και ο κόσμος. Για τις αντιδράσεις του κόσμου, τόνισε, υπάρχουν κρατήσεις, ο κόσμος έχει στερηθεί την έξοδο. Για τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η κατάσταση, ανέφερε, υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις, ακόμα και στο σέρβις θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί, θα έχουν γάντια και μάσκες. Οι κατάλογοι θα είναι μιας χρήσης, περιμένουμε κάποιον ειδικό για να μας δώσει κάποιες κατευθύνσεις. Κλείνοντας, ο Πάνος Ιωαννίδης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ανοίγοντας τα μαγαζιά θα λειτουργήσει θετικά στο ζήτημα του συνωστισμού, καθώς η κίνηση του κόσμου θα είναι ελεγχόμενη. Αποκάλυψη από τον Πάνο Ιωαννίδη, με εξέτασαν για κορονοϊό και βίντεο. Ανησύχησε τους πάντες στην παραγωγή του MasterChef η κατάσταση του Πάνου Ιωαννίδη που είχε νιώσει μια έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός γυρισμάτων και να εξεταστεί ακόμη και για κορονοϊό. Ο Πάνος Ιωαννίδης έκανε δηλώσεις στη φωλιά των Κουκου διευκρινίζοντας τι συμβαίνει. «Είμαι αρκετά καλά και έτοιμος, πήγα για γύρισμα και δεν αισθανόμουν πολύ καλά. Είχα ανεβάσει λίγο πυρετό και η παραγωγή πολύ καλά έκανε και μου είπε να πάω να ξεκουραστώ. Ίσως φοβήθηκαν για κάτι άλλο, οπότε για καθαρά προληπτικούς λόγους έκανα κάποιες περαιτέρω εξετάσεις. Τα αποτελέσματα ήταν όλα αρνητικά, η παραγωγή φοβήθηκε γιατί είμαστε πολλά άτομα εκεί και ήταν λογικό να μου ζητήσει να κάνω εξετάσεις για κορονοϊό», είπε και συνέχισε ο Πάνος Ιωαννίδης. We'll be right back.